Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Μυτιλήνης με μια άσχημη είδηση. Ξεκινάμε σήμερα το δελτίο μας, μιας και ένας 55χρονος συμπατριώτης μας, ένας ταξιτζής στο επάγγελμα, έβαλε τέλος στη ζωή του γιατί την προηγούμενη ακριβώς ημέρα είχε χάσει τη σύζυγό του, η οποία εξέπνευσε στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης ύστερα από 18 χρόνια μάχη που έδινε με τον καρκίνο προκειμένου να σωθεί. Δυστυχώς η άτυχη γυναίκα δεν τα κατάφερε και στον πόνο αυτό, στον χαμό της, δεν άντεξε ο σύζυγός της, ο οποίος προχώρησε σε αυτοκτονία δι' απαγχωνισμού. Έτσι, στον Αφάλωνα, στην κυριολεκτικά, το χωριό αυτό βυθίστηκε στο πένθος, αφού σε μία μέρα είχαν μία κηδεία με δύο συνανθρώπους τους, οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα αγαπητοί στο χωριό, να τους χάνουν από κοντά τους οριστικά. Εμείς δεν έχουμε παρά να εκφράσουμε τη συλληπιτήριά μας προς τους οικείους του. Γνωρίζουμε ότι είχε τρία παιδιά, ευτυχώς μεγάλα, και ελπίζουμε να είναι καλά για να θυμούνται τους γονείς τους. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Πλήθος κόσμου, μία λαοθάλασσα έφτασε στο ακροτήριο της Απελής, όπου έγινε την Κυριακή της Ορθοδοξίας ο αγιασμός του περίφημου Σταυρού, του πολυσυζητημένου μάλλον Σταυρού, ο οποίος έχει στηθεί από μία ομάδα συμπολιτών μας εκεί. Να πούμε ότι λίγη συγκίνηση ένιωσαν όλοι όσοι παραβρέθηκαν εκεί, όταν όλοι μαζί έψαλαν το υπερμάχο, τον εθνικό μας ύμνο, ενώ ακούστηκαν και συνθήματα υπέρ της Μακεδονίας. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Thank you.
Κυριακή της Ορθοδοξίας. Ξεχωριστή εορτή, μεγάλη ημέρα της Ορθοδοξίας, διότι παρά το καταληκτικό κλίμα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, γιορτάζει λαμπρά η Ορθοδοξία και η πίστη μας. Σήμερα γιορτάζουμε την ανάμνηση του κορυφαίου γεγονότος, της αναστήλωσης των ιερών εικόνων, το οποίο έγινε το 843 μετά Χριστόν στο Βυζάντιο. Την εποχή αυτή γινόταν μεγάλες αναταραχές. Η αυτοκρατορία χωρίστηκε στα δύο, στους εικονομάχους και στους εικονολάτρες. Χάρη στην αποφασιστική συμβολή της Βασίλισσας Θεοδόρας και χάρη στη συμβολή των μεγάλων πατερικών μορφών της εποχής εκείνης, οι οποίοι ανέλαβαν να υπερασπιστούν την Ορθοδοξία, συγκλήθηκε η 6η Ευρωπαϊκή Σύνοδος, η οποία διατύπωσε με ακρίβεια την οφειλόμενη τιμή που πρέπει να έχουμε στις ιερές εικόνες. Αυτή την ημέρα επέλεξαν οι κάτοικοι αυτού του αγιοτόπου νησιού, οι προτεργάτες αυτής της σπουδαίας πρωτοβουλίας, να τελέσουν τον αγιασμό της καθιερώσεως του εικονοστασίου και του σταυρού στο σημείο αυτό και να ζητήσουν τη βοήθεια και τη φώτιση θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να κάνω ορισμένες διευκρινήσεις. Πρώτον, από τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του ελληνικού κράτους η Εκκλησία πορευόταν, συμπορευόταν μαζί με τον ελληνικό λαό, μαζί με τις χαρές, μαζί στις λύπες, μαζί στις νίκες, μαζί και στους πολέμους. Δεύτερον, ο ελληνικός λαός από τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του ελληνικού κράτους ήταν άρρηκτα συνδεδεμένος με την Εκκλησία και με την Ορθοδοξία. Πάντα με προστάρισε την Εκκλησία, αντιμετώπιζε όλα τα προβλήματα και με τη βοήθεια του Θεού τα ξεπερνούσε. Και όλα αυτά γιατί? Για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία. Τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίζουμε το εξής παράδοξο. Φοβόμαστε να εκφράσουμε τα αισθήματά μας ως Έλληνες και ως Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Η κίνηση αυτή, η θεμελίωση αυτού του μεγαλοπρεπού σταυρού δεν είναι κίνηση μίσους, δεν είναι κίνηση εχθρότητας, δεν είναι κίνηση ρατσισμού, δεν είμαστε ρατσιστές, δεν είμαστε φασίστες και ό,τι άλλο. Συμμεριζόμαστε, βοηθούμε, περιθάλπτουμε, φιλοξενούμε, είμαστε το νησί που σήμερα το ορίζουν για τον Νόμπελ Ειρήνης και με αύριο είμαστε οι φασίστες και είμαστε οι ρατσιστές. Στους ίδιους ανθρώπους. Αλλά πιστεύουμε στον έναν τριαδικό και μεγαλοδύναμο Θεό. Το σύνθημά μας λοιπόν αυτή τη μέρα θα πρέπει σε όλους μας να είναι ένα. Δεν φοβόμαστε και δεν φοβίζουμε. Καλή μεγάλη Τεσσαρακοστή. Καλή δύναμη σε όλους. Ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο έμπιε στους διοργανωτές και στους εμπνευστές του έργου. Thank you.
Συλλόγου Ελληνοαμερικανών Λέσβου Μυτιλίνη Grace και των απανταχού Ελλήνων της Διασποράς που διέθεσαν και τον οβολόν τους και την ψυχική τους δύναμη, καταθέτουμε τον Δαφνοστέφανο που βλέπετε στα πόδια του Ιησού και στο όνομα της Αγίας Τριάδος και για την ανάπαυση των ψυχών των συμπατριωτών μας, ηρώων Ελλήνων που έπεσαν πολεμώντας για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Συγχαίρουμε την ομάδα των παλικαριών που με στρένος, πίστη και ευλάβεια πέρασαν όλα τα εμπόδια για να στήσουν αυτόν τον μεγαλόπρεπο σταυρό. Ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μυτιλίνης που λόγω της ασθένειάς του δεν μπόρεσε να είναι εδώ, αλλά όχι μόνο επέτρεψε, αλλά προέτρεψε και τους ιερείς μας να είναι εδώ για να τελέσουν αυτή η θρησκεία λειτουργία. Εύχομαι σε όλους υγεία για του χρόνου και ως Έλληνες να μην χάνουμε την πίστη μας ποτέ. Και ζήτω η Μακεδονία! Ήταν μια σεμνή τελετή, μια σεμνή, ένα σεμνός αγιασμός, αλλά αυτό που ήθελα να σταθώ και σαν υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον Κώστα Μουτουρί, που είμαι και εκπρόσωπος για τη Λύπη στη Λίμνο, θα ήθελα να σταθώ στα συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτά τα παιδιά, στα οποία έδωσαν ό,τι είχαν να δώσουν για την τόλμη τους, για το θάρρος τους, ώστε να τοποθετήσουν αυτόν το Ιερό Σύμβολο του Σταυρό στη θέση απειλή και να έχουμε σήμερα αυτή την τελετή, η οποία ήταν πάρα πολύ, με πολύ κόσμο. Για το θέμα του αγιασμού που έγινε στο νέο Μεγάλο Σταυρό στο Απελί, η Ερυφύλη Χιωτέλη, υποψήφια δήμαρχος Μυτιλίνης, δήλωσε: «Ο κύριος Κίτελης ταυτίζεται με αυτούς που επιζητούν τον διχασμό της τοπικής μας κοινωνίας. Τώρα πρέπει να μιλήσουν και οι κύριοι Μαμάκος, Παρασκευαΐδης και Ζαφυρίου». Πριν από λίγες ημέρες, το γνωστό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό του κυρίου Κίτελη, κύριος Κουτσαντώνης, είχε δηλώσει μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα ότι η τοποθέτηση του υπερμεγέθους σταυρού στο Απειλή είναι μια πολιτική πράξη. Τότε είχαμε πει πως η προσπάθεια μιας μικρής ομάδας ακραίων να διχάσει την τοπική μας κοινωνία, εκμεταλλευόμενη πολιτικά εν ώψη των δημοτικών εκλογών, τα θρησκευτικά και τα εθνικά σύμβολα, είναι επικίνδυνη, ενώ καλέσαμε τον υποψήφιο δήμαρχο της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Κίτελη, να πάρει ξεκάθαρα θέση. Λίγες ημέρες μετά, ο εκχείου κατασκευαστής του υπερμεγέθους σταυρού ήταν αυτός που ανακοίνωσε την υποψηφιότητα βουλευτή της Χρυσής Αυγής ως υποψηφίου Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. Με αυτό τον τρόπο, η κατά τον Κουτσαντώνη πολιτική πράξη της τοποθέτησής του αποκτά συγκεκριμένο νόημα και προσανατολισμό. Περιμέναμε ματέως από τον κύριο Κίτελη έστω και τότε να πάρει θέση. Εξακολουθούσε να παραμένει άφωνος και άφαντος. Την Κυριακή, ο κύριος Κίτελης εμφανίστηκε στην τελετή αγιασμού αυτού του υπερμεγέθους κατασκευάσματος. Είναι προφανές ότι ο κύριος Κίτελης, ο οποίος από τότε που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, δεν έχει πει ούτε μία λέξη για το πρόγραμμά του για τον Δήμο Μυτιλίνης, δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν γνωρίζει τις δηλώσεις του υποψηφίου του, ούτε να κάνει ότι δεν ξέρει τα έργα και τις ημέρες του εκχείου κατασκευαστή. Αντίθετα, με την παρουσία του στην τελετή κάνει απολύτως καθαρό με ό,τι συμφωνεί και με το νόημα και προσανατολισμό της συγκεκριμένης πολιτικής πράξης
και ταυτίζεται απόλυτα με όσους επιζητούν τον διχασμό της τοπικής μας κοινωνίας. Είναι ανάγκη τώρα οι πάντες και κυρίως οι διεκδικητές της Δημαρχίας του Νέου Δήμου Μυτιλίνης να ξεκαθαρίσουν την θέση τους. Εμείς είμαστε απόλυτα αντίθετοι και αντίθετες με αυτούς που χρησιμοποιούν τα σύμβολα είτε τους κάνουν πλάτη και δεν διστάζουν να σπείρουν τον διχασμό προκειμένου να προσετεριστούν τους ψήφους της ακροδεξιάς. Είμαστε με τη δημοκρατική ομαλότητα και δεν θα επιτρέψουμε στην ακροδεξιά να αποκτήσει ρόλο ρυθμιστή στην τοπική μας κοινωνία. Δεν αμφιβάλλουμε καθόλου ότι και η κυρία Τσιριγότη έχει την ίδια θέση. Τώρα πρέπει να μιλήσουν και οι κύριοι Μαμάκος, Παρασκευαΐδης και Ζαφυρίου. Θα επιστρέψουμε εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Μυτιλίνης, κυρίες και κύριοι. Φιλοξενώ και πάλι τον Γιώργο του Κουκούλα, ο οποίος θα μας βοηθήσει με την εμπειρία του. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Γιάννη. Έχουμε πολλά θέματα να κουβεντιάσουμε, έτσι. Όσα θέλεις. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Βλέπω εδώ δημοτικά, περιφερειακά, Κούλογλου, Σταυρός. Αλλά είχαμε και ένα θλιβερό γεγονός που πριν από λίγο, όπως είδες, αναφέραμε. Έχει να κάνει με τον ταξιτζή αυτός, ο οποίος έδωσε τέλος στη ζωή του. Μαζί στη ζωή και στο θάνατο. Ναι, ναι. Έτσι θα μπορούσε να είναι τίτλος «Μαζί στη ζωή και στο θάνατο». Είναι μια ιστορία που έχει συγκρονίσει, γιατί μεταξύ... πρέπει να ήταν πολύ, πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Δεν εξηγείται αλλιώς. Άκουσα πολλές γυναίκες να λένε και να γράφουν στο διαδίκτυο ότι υπάρχουν και άντρες οι οποίοι τιμούν τη βέρα που φορούν, τιμούν τους ανθρώπους που αγάπησαν. Ίσως υπήρχε και ένας όρκος αγάπης για αυτό το ζευγάρι, δηλαδή αυτό που λες μαζί στη ζωή, μαζί και στο θάνατο. Το θέμα είναι ότι αυτή η γυναίκα επί 18 χρόνια μαζί με τον σύντροφό της πάλευαν για να νικήσει τον καρκίνο, δεν τα κατάφερε, έχασε την μάχη αυτή. Υπάρχει και αντίστροφο περιστατικό, ναι, στο μάτι. Ήταν ανάπηρος ένας οδοντίατρος πάνω στο καροτσάκι και ερχόταν η φωτιά και ενώ φώναζε αυτός να φύγει η γυναίκα του και να τον αφήσει, ήταν μεγάλη ηλικία, ναι, καμιά 75 χρονών, ναι, η γυναίκα έμεινε αγκαλιασμένη και καήκαν μαζί. Μάλιστα. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Μάλιστα. Και γυναίκα δηλαδή υπάρχει αυτή, δεν είναι μόνο άντρας. Ναι, να μην αδικούμε τις γυναίκες. Είναι δηλαδή αυτοί που πιστεύουν στο θεσμό της οικογένειας και δεν λένε ανοησίες τύπου γονέας 1 και γονέας 2. Ναι. Δεν έχω τσεκάρει, ούτε έχω επιβεβαιώσει την πληροφορία που έχω ότι είχαν 3 παιδιά, τα οποία όμως είναι μεγάλα, γιατί αν ήταν μικρά θα υπήρχε ένα θεματάκι, όπως καταλαβαίνεις. Είναι, το μικρότερο έχει ένα προβληματάκι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι τόσο. Έχει 2 κοριτσάκια από τη ζωή, είναι παντρεμένα και είχαν αποκτήσει και ένα εγγονάκι, αν δεν κάνω λάθος, και ένα παλικάρι είχαν. Εντάξει, να είναι καλά, να τους τιμούνται. Λοιπόν, ας αλλάξουμε θέμα, πάμε στα δημοτικά τώρα. Θυμάσαι, σου έλεγα ότι θα έχουμε πολλούς γαμπρούς, έτσι. Στα έλεγα εγώ, Γιάννη, ότι θα παρουσιαστεί κι άλλος γαμπρός. Λοιπόν, στην αρχή λέγανε ότι ο κύριος Αστυρακάκης θα ηγηθεί ψηφοδελτίου στην Δημοτική Ενότητα Μυτιλίνης. Εχθές που ήρθε ο Κομίνης, εγώ ένα πράγμα κατάλαβα. Καταρχήν, ο Κομίνης σαν τι ήρθε, είναι αρχηγός κόμματος, είναι υπαρχηγός κάτι, είναι ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ήρθε να συνενώσει τους 3 υποψηφίους του Κινάλ. Διότι να προσπαθήσει δηλαδή να. Όπου φτωχός και γρίνια. Ναι. Διότι τόσο πολλούς ψήφους έχουν και κατεβάζουν 3 υποψηφίους. Ήθελε να ενώσει, μήπως. Να ενώσει. Και κατεβάζουν, λοιπόν, ένα. Και εκεί που ήταν να κατεβάζουν ένα, προέκυψε κι άλλο. Προέκυψε κι άλλο. Μαθαίνω τώρα ότι ο κύριος Αστυρακάκης, ναι, ο οποίος έκανε και κουβέντες με τον Παρασκευαΐδη, αλλά δεν ευδοκίμησαν προφανώς, ναι, όπως και ο κύριος Κατζανός. Απέναντίας μαθαίνω ότι μπορεί να ευδοκιμήσουν με το ψάνι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν ο κύριος Στυρακάκης λέγεται. Ο Γιώργος Μουψάνης για να πάει πού? Ενδεχομένως να πάει στον Παρασκευαΐδη. Στον Παρασκευαΐδη, μάλιστα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εκεί που λέγαμε θα κατέβει για τη Δημοτική Ενότητα Μυτιλίνης, θα κατεβούν, λέει, μαζί με τον Κατζανό στο κεντρικό ψηφοδέλτιο, στη τέτοια. Δηλαδή θα έχουμε 7 υποψηφιότητες για το Δήμο Μυτιλίνης. Πολύ φερνικά, πολύ γαμπρή. Στα έλεγα. Λοιπόν, το θέμα είναι, ναι, ότι αυτοί έχουν δει τα ποσοστά που παίρνει ο Χριστόφας και έχουν ενθουσιαστεί. Δεν είναι ποσοστά του Κινάλ αυτά. Μακάρι να τα κρατήσουν σε εκλογές, να βγάλουν την έδρα, μην την πάρει η Χρυσή Αυγή. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ θα τη χάσει οπωσδήποτε την έδρα. Εγώ το λέω 2 χρόνια τώρα. Από το μυαλό του. Από το μυαλό του. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
Το θέμα είναι ότι ο Χριστόφας έχει ένα άλλο προφίλ ανθρώπου. Είναι άνθρωπος της πιάτσας, δηλαδή της ελεύθερης αγοράς, δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Είναι μετριόφρον από αυτά που φαίνονται. Γι' αυτό μαζεύεται. Και έχει νεολαία. Γι' αυτό μαζεύεται. Είναι άφθαρτος. Μαζεύεται τα ποσοστά. Δεν είναι ντεβαντάζ όμως το ότι δεν έχει την εμπειρία αυτή που θα έπρεπε να έχει. Δηλαδή ξαφνικά. Ο κόσμος θέλει νέους. Ξαφνικά από το πουθενά περιφερειάρχης. Γιατί μήπως ο Τσίπρας όταν βγήκε πρωθυπουργός είχε εμπειρία. Εντάξει. Ή ο Μητσοτάκης έχει τώρα εμπειρία. Δεν είχαν εμπειρία πρωθυπουργού, έτσι. Αλλά είχαν εμπειρία. Βάση περιπτώσει, έτσι έχουν τα πράγματα. Ναι. Πάμε τώρα στα. Οι δύο δήμαρχοι, Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, είναι τελειωμένη υπόθεση. Όποιος νομίζει ότι δεν είναι τελειωμένη, θα με θυμηθεί στις εκλογές. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Κίτελης είναι τελειωμένη υπόθεση και ο Βέρος είναι τελειωμένη υπόθεση. Μάλιστα. Έχουν κάνει και πολύ καλά ψηφοδέλτιο. Ο Κίτελης θα παρουσιάσει το ψηφοδέλτιό του να γνωριστούν όλοι μεταξύ τους την Τετάρτη το βράδυ στο ΦΟΜ. Μάλιστα. Πάμε τώρα παρακάτω όσον αφορά τα περιφερειακά. Εκεί. Στα πηγαδάκια που έκανα εκείνο το βράδυ μετά την ομιλία του Μητσοτάκη απ' έξω, μαθαίνεις πράγματα εκείνη τα καλύτερα γκάλωπ. Ενώ ήταν όλοι διατεθειμένοι να συγχωρήσουν το άνοιγμα του Μουτζούρη προς την Αντωνέλη, η οποία, εγώ είπα αρνητικά, αλλά βλέπω ότι εδώ δίνει και δυναμική στην παράταξη, όπως πολύ μεγάλη δυναμική δίνει και ο Αμερικάνος, γιατί αυτό λέγανε και οι άνθρωποι απ' έξω, ότι ναι, μεν είναι. Τρόπον τεινά μια άνοιγμα προς άλλους πολιτικούς χώρους. Δεν το βλέπαν δηλαδή σαν Ανεξάρτητο. Συνεργάτη του Γαλλινού. Ανεξάρτητο. Ενώ απέναντίας. Γιατί είναι κυρία Αντωνέλη, λέτε. Ναι. Το βλέπαν έτσι. Ναι. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος βλέπει αυτό που θέλει. Όχι αυτό που είναι. Ναι. Λοιπόν, το βλέπαν λοιπόν έτσι ότι, και βλέπω ότι είναι και δυναμική. Απέναντίας. Δεν ήταν διατεθειμένοι να συγχωρήσουν τον Παραδέλη και τον Τζουπί, τους οποίους τα ταύτιζαν με τον Γαλλινό. Ένα μυστήριο πράγμα. Δηλαδή πώς σκέπτεται ο κόσμος. Μάλιστα, εκείνο το οποίο, γιατί κάθισα μετά που είχαμε την αντιδικία πόσοι χειροκροτάγαν τελικά στην Καλογύρου και πόσοι δεν χειροκροτάγαν, όταν κάθισα και είδα τα πλάνα, είδα ότι όταν έβλεπαν τον Παραδέλη όρθιο να κάνει τον γλακαδόρο έτσι για να σηκωθεί ο κόσμος να χειροκροτήσει, σταματούσαν και αυτοί που χειροκροτούσαν. Το είδα στα πλάνα. Το συνήγορο του διαβόλου θα κάνω. Στα είδα στα πλάνα, έχεις δίκιο. Τα είδα στα πλάνα, τι άπω. Λοιπόν, επίσης βλέπω ένα πολύ καλό άνοιγμα. Εκείνο εμένα που δεν μου άρεσε από την ομιλία του Μητσοτάκη που ήρθε εδώ πέρα, ήταν ότι δεν έκανε καμία μα καμία αναφορά στο στρατή του Κίτελη. Δεν είναι πίσω. Καλώς έπραξε. Πολύ καλώς. Για το στρατή του Κίτελη. Ναι. Σκόπιμα το θεωρείς. Όχι, αλλά άμα το έκανε σκόπιμα ακόμα καλύτερα. Το έκανε λοιπόν, καλό χωρίς να το θέλει. Πάμε παρακάτω, δεν τελειώσαμε με αυτά. Έχουμε λοιπόν, εγώ είχα. Το αποκαλύπτω τώρα. Για να προλάβουμε όχι. Όταν λοιπόν πει ότι η κυρία Καλογύρου ξεκίνησε αέρα και τελικά από δικά της λάθη, αυτόν γκολ θα έλεγα, τόσο στοιχείο όσο και στη Μυτιλήνη, δεν ξέρω σε άλλα μέρη, έφτασε στο σημείο να πέσει κατακόρυφα μέσα σε 10 μέρες. Και το θέμα είναι ότι δείχνει την απόγνωσή της κάνοντας απίθανα πράγματα. Δηλαδή τηλεφωνεί. Και σύμβουλοι και κόκκινο πανί είναι για δεξιούς ορισμένοι. Παίρνει λοιπόν τηλέφωνο να βάλει έναν άνθρωπο που ο στρατής ο Κίτελης τον είχε στο τοπικό ψηφοδέλτιο. Όταν λοιπόν σε περιφερειακό σύμβουλο, υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο, θες να βάλεις ένα που είχε ο άλλος στο τοπικό ψηφοδέλτιο, καταλαβαίνεις τι ένδυα στερεχών υπάρχει. Επίσης βλέπω ένα πολύ ωραίο άνοιγμα που έκανε ο Χριστόφας με τον Καρασάβα. Είναι λίρα 100. Εγώ τον Νίκο τον θεωρώ από τους καλύτερους που πέρασαν ποτέ από τα δημοτικά πράγματα, είναι άνθρωπος χαμηλών τόνων και δουλευταράς. Μαζί με τον Γιάννη το. Είναι αλήθεια το. Ναι, μαζί με τον Γιάννη το χειριστή του Γκρέντερ, τον Μπατσέλη, ούτε νύχτα με παγωνιές, με χιόνια, τους έβλεπες οπουδήποτε και έβλεπα που ανέβαζες εσύ, ότι είναι τώρα αυτή τη στιγμή στο, κάτω στα Μπελικό. Μία μέρα κοιμήθηκε και μέσα στο εκχιονιστικό. Μπράβο, λοιπόν. Είναι ένα πολύ καλό άνοιγμα, είναι και ο πολιτικός του χώρος. Νομίζω ότι θα το αποδεχθούν και θα δούμε τους κλαδασμούς στα γκάλωπ. Γιατί σταμάτησαν οι κυλιόμενες ψηφομετρήσεις, σταμάτησαν στα περιφερειακά, γιατί περιμένουν να δουν τι θα κάνει η Χρυσή Αυγή. Όταν η Χρυσή Αυγή παρουσιαστεί επίσημα και κατεβάσει τελικά,
Και δούμε πόσο θα πάρει, δούμε και ποιο του παίρνει, για να ξέρουμε πού θα πάνε στο δεύτερο γύρο. Μάλιστα. Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο. Ναι, γρήγορα. Μετά τη λήξη τη ομιλία του κ. Μητσοτάκη, υπήρξε, ναι, το ξέρα από εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν ήθελα να το γραδάρω από πολλέ μεριέ. Μπράβο. Έγινε μια κουβέντα με την Ομαρχιακή. Συνάντηση μέσα. Έγινε. Συνάντηση. Μέσα. Και εκεί λοιπόν ξεσπάθωσαν τα παιδιά προ τιμήν του. Εγώ του έχω πολλέ φορέ επιτεθεί, τώρα του συγχαρώ. Ξεσπάθωσαν και είπαν, όπως είδατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, δεν τραβάει. Και δεν είπε να διαγράψει κανέναν κτλ. Είπε ότι εντάξει, να βοηθήσουμε, διότι είναι η κομματική υποψήφια. Δεν ξέρω αν είδες το τελευταίο δελτίο. Είχα πει, είχα τον κύριο Χατζηγιάννη εδώ, τον Δημοσθένη, καλεσμένο, και του είπα ότι. Ενεργεί τον άσχημο Δημοσθένη. Του είπα ότι έχω ενημέρωση ότι ο κύριος Μητσοτάκης όταν ήταν εδώ. Μα δεν διαγράψε κανέναν. Γιατί δεν διαγράψε τον Μουτζούρη καταρχήν. Όταν είχατε την συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη, τα μέλη της Νόδε Λέσβου, σήκωσε το τηλέφωνο του κάποια στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης και είπε στην κυρία Καλογύρου να πας, να βρεις. Πήγε. Και πήγε. Πήγε, μπράβο, αλλά τίποτα δεν έγινε. Δεν ξέρω τι. Μάλλον έγινε. Χάλασε. Χειρότερα γίνανε τα πράγματα. Το θέμα είναι και αυτό. Ότι χειρότερα γίνανε. Έγινε αυτή η κίνηση και μάλιστα ο κύριος Χατζηγιάννης μου είπε: είστε πολύ καλά ενημερωμένος. Δεν ήθελα να μου το επιβεβαιώσει. Όχι, το ήξερα και εγώ. Δεν ήθελα να το πω αφού το είπε. Λοιπόν, πάμε. Δεν ξέρω αν είδες τη συνέντευξη του Στέλη του Κούλογλου, του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Τον είχαμε εδώ στο δελτίο το Σαββάτο. Είπε πολλά πράγματα. Είπε για την άνοδο τη. Εγώ τον εκτιμώ απεριόριστα τον Κούλογλου. Της ακροδεξιάς. Δεν έχει σημασία που εγώ έχω άλλες ιδέες από αυτόν. Αυτή είναι η δημοκρατία. Να αποδέξει την άποψη του άλλου. Συζητήσαμε και το θέμα του Σταυρίδη. Βέβαια, ότι έχουμε μεγαλώσει πολύ το θέμα τα μέσα ενημέρωσης. Να το πει στους μερικούς ΣΥΡΙΖΕΟΥς, οι οποίοι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχουν βάλει το Σταυρό. Εγώ να ξεγηθώ. Ούτε με ενοχλεί που μπήκε ο Σταυρός, ούτε θα με ενοχλούσε και αν δεν έμπαινε. Θες να πω και κάτι πιο τραβηγμένο. Δεν θα με ενοχλούσε και αν γινόταν ένα τζαμί. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι, 10.000 άνθρωποι είναι, θέλουν κάπου να προσευχηθούν. Εγώ δέχομαι την άλλη άποψη. Αυτός που δεν τη δέχεται το αλλού την άποψη είναι φασίστας. Αυτός που δεν τη δέχεται, το τονίζω, είναι φασίστας. Και να πω και κάτι άλλο. Είναι γελίο να ισχυρίζονται ορισμένοι ότι ο Σταυρός διχάζει. Ο Σταυρός ενώνει. Ξέρετε ποιοι φοβούνται. Ποιοι φοβούνται το Σταυρό. Ο Δράκουλας, ο Διάβολος και άλλοι τέτοιοι. Δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί. Έγινε και κάτι άλλο το οποίο είναι στενάχωρο βέβαια. Εγώ το συνδυάζω, συσχετίζω, αν μου επιτρέπεις Γιώργο, με το θέμα του Σταυρού. Κάποιοι πήγαν και έβαλαν, βεβήλωσαν το άγαλμα της μικρασιά της ημάδας. Αυτό λοιπόν δείχνει την ποιότητα των ανθρώπων. Γιατί, σιωπούν, είναι, προκαλούν άλλους γιατί πήγαν στο Σταυρό. Εγώ δεν πήγα, ούτε τον έχω δει το Σταυρό. Ναι. Μόνο σε φωτογραφίες τον έχω δει. Εσύ μπορείς να ζητήσεις, μπορείς το βεβαιώσεις ότι δεν ήμουν. Λοιπόν, αλλά αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι διερωτώνται γιατί πήγαν οι άλλοι, δεν έχουν πει μια κουβέντα ακόμη για τη μικρασιάτικη μάνα. Γιατί δεν σέβονται ούτε τα ιερά ούτε τα όσια της φυλής. Άλλωστε αυτοί θέλουν να τα ενώσουμε όλα και με τους Τούρκους, όπως τα ενώσαμε και με τους Σκοπιανούς. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο για να πάμε λίγο. Όσον αφορά το συνέντευξη του κυρίου Κούλογλου, εγώ δέχομαι εν μέρη δέχομαι την άποψή του ότι η λιτότητα είναι που δημιουργεί το πρόβλημα. Η λιτότητα για να μην έχουμε λιτότητα. Πώς φτάσαμε στη λιτότητα όμως. Θα πρέπει να υπάρχουν χρήματα. Ποιος θα δώσει τα χρήματα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κόβει μονέδα συνέχεια χρήμα. Εδώ είναι καταχρεωμένη η Αμερική. 23 εκατομμύρια δολάρια χρωστάει. Τα μισά τα χρωστάει την Κίνα. Λοιπόν, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι η βίαιη επίθεση που δέχεται η Ευρώπη και κυρίως η χώρα μας και η Ιταλία όσον αφορά τα ήθη και τα έθιμα, τη θρησκεία, το θεσμό της οικογένειας. Και τα λοιπά. Αυτά λοιπόν που δέχεται από το Σόρος και αυτούς που τον ακολουθάν, δεν μπορεί να τα δεχθεί ο κόσμος από τη μια μέρα στην άλλη. Ούτε το γονέα 1, ούτε το γονέα 2. Θα τους πάρει με τις ντομάτες στο τέλος. Και θυμίσου να δεις τι θα γίνει στις εκλογές. Θυμίσου το. Εγώ λοιπόν ξέρω τι θα γίνει στις εκλογές. Δεν θέλω να κομίσω γλάφκα στις Αθήνας. Αλλά θα δείτε ότι εδώ θα έχουμε μονοψήφιο νούμερο σε κάποιους. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Θα περάσουμε σε μία άλλη είδηση πάλι, η οποία είναι και αυτή ανησυχητική και βέβαια. Σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να σπέρνουμε τη διχόνοια και την αντιπαλότητα. Θα πρέπει να σου πω ότι ο χειρότερος πόλεμος που μπορεί να έχει μια χώρα είναι ο εμφύλιος. Έτσι έχουμε φαινόμενα τα οποία καταδικαστέα από όλους εννοείται. Και αναφερόμαστε στη βεβήλωση που έγινε στο άγαλμα της μικρασιάτισσας μάνας, την Πάνω Σκάλα, όπου οι γνωστοί, άγνωστοι αν θέλετε, έβαλαν διάφορα σωσίβια και άλλα πράγματα τα οποία κοσμούσαν, θα έλεγα, σε εισαγωγικά, αν θέλετε αυτή η λέξη, καταλαβαίνετε το ύφος μου,
το άγαλμα αυτό, το οποίο αν μη τι άλλο τιμά τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας που έφτασαν εδώ στο νησί μας. Και πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο, τι μας είπε ο κύριος Βενέτας. Βρισκόμαστε στο άγαλμα της Μικρισσάτσας Μάνας, το οποίο έχει στηθεί εδώ το 1984. Ο Σύλλογος Ομαδικός μας είναι από το 1981, έχει ιδρυθεί με μόνο σκοπό, όταν εγκαινιάσκε και όταν γίνουν οι τελετές μνήμης εδώ, είναι να θυμόμαστε ότι οι πατεράδες μας, προσωπικά δεύτερης γενιάς πρόσφυγας από τη Σμύρνη, εκδιώχθηκαν τότε από τη Μικρά Ασία, από κράτη τα οποία ήταν σύμμαχοι με μας, συμμαχήσαν με την Τουρκία, τα βρήκαν δηλαδή, και μας πετάξαν στη θάλασσα, όπως είπε ο κύριος Ερντογάν σήμερα, οι γιαούριδες πεταχτήκαν στη θάλασσα. Εάν είναι πολιτισμός αυτός, επιβεβαιώνει ότι το άγαλμα στήθηκε πολύ καλά το 1984 και η ρή του παρουσία εδώ δεν πρέπει να βεβηλώνεται. Που σημαίνει τι βεβήλωση? Σημαίνει να γράφονται συνθήματα, να ξυλώνονται πέτρες ή, όπως έγινε προχθές, μάλλον έχουν άγνοια οι άνθρωποι, ήρθαν εδώ και ως διαμαρτυρία περικυκλώσαν το άγαλμα με σηματοπλέγματα, με σωσίβια πάνω στο κεφάλι κτλ. Μια παρένθεση, τότε που μας πετάξαν εμάς στη θάλασσα κατά τον κύριο Ερντογάν και τους συμμάχους του τότε και σήμερα βέβαια, κρυπτόμενοι, οι πατεράδες μας δεν είχαν το καν σωσίβια. Και οι πατεράδες και οι παππούδες αυτονών εχθές που διαμαρτυρήθηκαν ήταν αυτοί που μας κόβαν τα χέρια όταν πηγαίναμε να ανεβούμε στα πλοία πάνω, τα γαλλικά, τα αμερικάνικα, τα ιταλικά, μας πετούσαν ζεστό λάδι και παίζαν μουσική τότε, όπως παίζαν μουσική στο Auschwitz όταν εκτελούσαν τους Εβραίους εκεί μέσα. Για μην παραξηγηθούμε, θα δείξω στην τηλεόραση σας δύο χαρτιά. Προκηρύξεις από την προχθεσινή συγκέντρωση στην πλατεία Σαφούς. Στα αγγλικά και στα ελληνικά. Για να μην παραξηγηθούμε, λέμε ότι συμφωνούμε σε όλα. Απολύτως σε όλα. Έχει δύο σηματοπλέγματα ανάμεσα στο κόκκινο την Τουρκία, καθορίζεται το κόκκινο, και στο μπλε της Ελλάδος, καθορίζεται και το μπλε. Και σηματόπλεγμα στο Αιγαίο, το οποίο είναι μια θάλασσα ελεύθερη και ουδέτερη. Έτσι θέλουμε να είναι. Άρα λοιπόν συμφωνούμε ότι η θάλασσα ανήκει στα ψάρια μας, στα ψάρια τους, στα ψάρια του, και κανείς άλλος δεν έχει δικαίωμα να εκμεταλλεύεται τον πόνο των ανθρώπων που εξαιτίας πολέμων ή φυσικών καταστροφών θέλουν να ζητήσουν μια νέα πατρίδα. Συμφωνούμε λοιπόν σε αυτό το θέμα. Πού δεν διαφωνούμε? Ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό το πράγμα προχθές δεν συνάδει και δεν μπορούν να το καταλάβουν οι άνθρωποι αυτοί, με την νοοτροπία που έχουμε εμείς στην ευαισθησία απέναντι στο προσφυγικό, που όλοι γίναμε θυσία το 15, συνδράμαμε, φιλοξενήσαμε, μεταφέραμε πρόσφυγες, ειδικά ευπαθείς ομάδες, αναπήρους και παιδιά, βοηθήσαμε όσο έπαιρνε, αλλά κατ' ουδένα τρόπο δεν θέλουμε αυτό το πράγμα να γίνει ένα εμπόριο ψυχών που τίνει να γίνει σήμερα με υπηρετιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμμάχων της. Άρα ξανασυμφωνούμε με αυτά που γράφουν. Πού διαφωνούμε τώρα? Θα μπορούσε, αν θέλανε οι άνθρωποι αυτοί, μια που συμμετείχαν και Έλληνες και ειδικά ντόπιοι, να κατεβούμε όλοι μαζί, να πούμε τις απόψεις μας, όχι μεμονωμένα και αποξενωμένα από τον κόσμο αυτών της Μυτιλήνης. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι αυτή τη στιγμή ήταν ένα ξεχωριστό κομμάτι, το οποίο τους καρφώθηκε η ιδέα ότι μπορούσαν αυτούς στη Μικρασιάτισσα Μάνα, που εμάς μας πονάει όσο τίποτα άλλο η προσφυγιά ακόμα, βλέποντας απέναντι την ελληνική Μικρά Ασία, και δεν εννοώ εθνικιστικά, εννοώ τα ήθη και τα έθιμα, τα σπίτια μας, τις πλατείες μας, εκεί που μεγαλώσαν οι πατεράδες μας. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα ήρθαν εχθές στη Μικρασιάτισσα Μάνα να την περικυκλώσουμε σηματοπλέγματα και να κατεβάσουν και την ελληνική σημαία. Εγώ θα συμφωνούσα να πηγαίνουμε όλοι μαζί στον καράτεπε, στο άγαλμα που έχει στηθεί για τη συμφιλίωση των λαών, να πάμε όλοι μαζί εκεί. Άρα γιατί το στήσαν το άγαλμα, δεν καταλαβαίνω.
Η ειδοποιώς διαφορά μεταξύ του αγάλματος αυτού της προσφυγιάς και του αλουνού είναι ότι αυτό συνέβη κάποτε, κάποτε όταν μας φάξανε απέναντι και μας πετάξανε από την ελληνική μας γη, και αυτό το άγαλμα που δίνει τη συμβολήση των λαών είναι το σήμερα. Δεν έχει καμία σχέση το χθες με το σήμερα. Η προσφυγιά αυτή έχει αναμνήσεις, έχει δάκρυα, έχει αλυσμόνητες πατρίδες. Οι πατρίδες όμως των ανθρώπων οι οποίοι ήρθαν προς τα δω ακόμα υπάρχουν. Η Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ. Πώς θα δώσουμε να καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι, κυρίως οι ΜΚΟ, που δεν ξέρουν την ιστορία την ελληνική, ότι θα πρέπει να σέβονται τους ανθρώπους που μένουν εδώ και κατοικούν. Και τους λέμε 100.000 φορές, η ελλαδίτσα μας είναι ένα ποτήρι νερό. Δεν μπορεί να πέσει ένα βαρέλι νερό πάνω σε αυτό το ποτήρι το νερό. Ξεχυλίζει. Εκτός αν το θέλουν να ξεχυλίζει και να εξυπηρετούν αλλότρια συμφέροντα. Εκεί λοιπόν διαφωνούμε. Να έρθουν λοιπόν, να ενταχθούν μέσα στο γενικό σύνολο του κόσμου, να μην αποξενωμένοι, ειδικά οι Έλληνες οι οποίοι συμμετείχαν και οι Μυτιλινοί, οι οποίοι μετά το συμβάν αυτό, ικανοποιημένοι, τρώγαν σε παράπλευρη εδώ ταβέρνα, για το όνομα του Θεού. Και εμείς, μαζί με τους υπόλοιπους ανθρώπους εδώ, να προσπαθούμε να απεγκλωβίσουμε τη Μιχτσά της Αμάνα από τη συμφορά που τη βρήκε κάποτε. Δεν είναι η Μιχτσά της Αμάνα, είναι εδώ, ζει στις ψυχές μας, θα εξακολουθεί να ζει, δεν είναι σκλαβωμένη ποτέ ως ψυχή και ως πολιτισμός, τα ήθη και τα έθιμα δεν θα μας τα αλλάξει κανείς, είμαστε αυτό που είμαστε, τιμάμε τη Μιχτσά της Αμάνα. Άρα λοιπόν οποιαδήποτε εκδήλωση θέλουν να κάνουν, να ενημερώνουν τους ανθρώπους που μόχθησαν από την τσέπη τους για να στήσουν αυτό το άγαλμα, και από εκεί και μετά να βρούμε λύσεις που συμφωνούμε. Ανοιχτά σύνορα, χωρίς ημερτοπλέγματα, δεν δημιουργούμε εμείς κανένα τίποτα πόλεμο. Εμείς έχουμε γράψει βιβλία για την καταστροφή. Είτε λέγεται Ιουγκοσλαβία, είτε λέγεται Παλαιστίνη, είτε λέγεται Ιράκ, είτε Αφγανιστάν. Ταλαιπωρημένοι άνθρωποι, ψυχές φυλακισμένες, οι οποίοι κάποιοι τους συμφέρει να είναι έτσι για να εμπορεύονται και αυτή τη σχέση. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Το μόνο που έχω να πω, ότι ο μόνος τρόπος αντίδρασης νομοταγών πολιτών είναι αυτός που κάνουμε σήμερα. Ενημερώνουμε ένθεν και ένθεν τους ανθρώπους αυτούς ότι μέχρι ένα σημείο, όταν προσβάλλεται η μνήμη και η ιστορία της οικογένειας της πατρίδας μας, ξεχωρίζουμε, δεν είμαστε εθνικιστές. Εθνικιστές όμως είμαστε σύμφωνα με την ελληνική ορολογία και την εγκυκλοπαίδεια. Ας μάθουν ελληνική γλώσσα, ας μάθουν να μιλάνε, τι πάει να πει εθνισμός, αυτό που είμαστε εμείς, και από εκεί και μετά να μην έρθουν σε τέτοιες ενέργειες που τους βάζουν απέναντί μας, και αυτό δεν το θέλουμε. Δίπλα από τη μικρή Σάτ Σαμάν είναι το μαγαζί που έχω εγώ μαζί με τη μητέρα μου από το 1995. Είμαι γέννημα θρέμα από το συνοικισμό. Έχω μεγαλώσει και μεγαλώνω μέχρι στιγμή 41 χρονών στην επάνω σκάλα. Αγαπώ τον τόπο μου. Όταν κατέβηκα εγώ εδώ πέρα στην επάνω σκάλα, ήμασταν δύο μαγαζιά και συνέχεια ήρθαν και άλλα μαγαζιά, που αυτό είναι πολύ καλύτερο, γιατί ομορφαίνουμε την επάνω σκάλα, όσο μπορούμε την καθαρίζουμε και εμείς και το Λιμενικό Ταμείο και ο Δήμος Μυτιλίνης. Αυτό που έγινε το Σάββατο εμένα δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Είδα και περικυκλώσαν εδώ το άγαλμα Μικρασιάτσας Μάνας με σηματοπλέγματα, με ρέιζορ, γύρω γύρω. Σηκωθήκαν, φύγαν. Λέω, μπορεί να κάνουν τίποτα, λέω, καμία, να φτιάξουν τίποτα κι αυτά. Μετά, βλέπω κατά τις 12 η ώρα περίπου, σταματάει η αστυνομία εδώ, η ασφάλεια, με κάτι αστυνομικούς, και βλέπω και έρχονται συλλαλητήριο, κάναν συλλαλητήριο. Βλέπω, ανεβάζουν στη Μικρασιά της Αμάνα εδώ, μεσοσύβια, και κατεβάσαν από τον ιστό την ελληνική σημαία. Το μεταξύ, η αστυνομία να κάθεται απέναντί μας στον Άγιο Παύλο και να βλέπω να μην κάνει τίποτα. Και έρχομαι εγώ εδώ πέρα και τους λέω, ντροπή που κατεβάζει τη σημαία. Η σημαία είναι το πιο ιερό πράγμα. Δεν είμαι φασίστας, προς Θεού, είμαι Έλληνας, χριστιανός ορθόδοξος.
ναυτικός και συντοχρόνως έχω και το μαγαζί. Όταν ξεμπαρκένω έχω το μαγαζί, έχω οικογένεια, έχω μωρά. Αυτό το πράγμα που κάναν δεν ήταν πολύ σωστό. Και μόλις φύγανε οι μισοί, ένας τώρα μπροστά σε 100 τι θα κάνει. Και μόλις φύγανε οι μισοί, σαν Έλληνας, πήγα και ανέβασα την ελληνική σημαία. Και μετά, μόλις φύγαν όλοι, κατέβασα τα σωσίβια κάτω. Αυτό το πράγμα εμένα δεν μου άρεσε. Αυτοί οι κύριοι, οποιοςδήποτε, δεν κατακρίνω ότι θέλω να πω κακά πράγματα ούτε τίποτα. Πρέπει να έχουν λίγο μυαλό. Γιατί αφήσαν πάρα πολλά, και δεν είναι μόνο αυτό, αφήσαν και σκουπίδια. Αυτά τα πράγματα ποιος τα καθαρίσει? Κάνεις ό,τι κάνεις, κάνεις μια πορεία, ωραία. Καθαρίστε και λίγο τον τόπο. Και να σέβεστε και το μνημείο της Μικρισσάτσης της μάνας. Ο παππούς μου, ο Παναγιώτης Βασίβαγλης, από τα Μοσχονίσια, το 1922, κολυμπώντας ήρθε στα Τσόνια. Της μητέρας μου η γιαγιά, από τη Σμύρνη. Είμαστε οικογένεια Μικρασιάτες. Από τα ωραία απέναντι παράλια. Πολύ θα ήθελα να ακούσω από τις ΜΚΟ σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, εάν το μυαλό μας θα είναι προσανατολισμένο μόνο σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή ή στη σημαία ή στο σταυρό ή οπουδήποτε αλλού, ή ξεχνάμε την ταξική μας συνείδηση όταν ένας συνταξιούχος του ΟΤΕ πήγε 70% κάτω, όταν ο επιχειρηματίας που ανοίγει την πόρτα για να μπει στο μαγαζί θέλει 4 μεροκάματα, έχουν άγνοια των γεγονότων ή δεν τους ενδιαφέρει και έχουν εξασφαλίσει αυτοί τα προστοζήν. Λοιπόν, ας προσέξουν αυτά τα πράγματα και όπως είπα λίγο πιο πριν, ας ενταχθούν στην κοινωνία μέσα, να αφουγκραστούν τα προβλήματα και μετά μπορούμε να μιλάμε μαζί ατέλειωτες ώρες για το τι συμβαίνει και εδώ και στην Ελλάδα και παγκόσμια. Δεν διαφωνούμε, συμφωνούμε. Δεν θα διαφωνήσουμε στο συμφωνούμε. Όποιος διαφωνεί σε αυτό που συμφωνούμε εμείς αυτή τη στιγμή μαζί τους, μου φαίνεται είναι επισκοπό και είναι υποκριτής και κάποιο άλλο σκοπό κρύβει. Μία πολύ σημαντική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαρτίου σε αίθουσα του κτηρίου της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και έχει να κάνει με τον καρκίνο του πεπτικού συστήματος. Μεταξύ άλλων θα μιλήσει ο γαστρεντρολόγος κύριος Στρατής Γρίβας, ενώ για το θέμα αυτό μας μιλάει η κυρία Σωτηριχέλη. Καταρχάς, κυρία Σωτηριχέλη, θέλω να ξεκινήσουμε να πούμε δύο λόγια. Ποιοι είστε εσείς, ο σύλλογός σας ακριβώς, να δώσουμε έτσι μια εικόνα ξανά στον κόσμο, στους τηλεθεατές. Όπως σας είπα, είμαστε ο σύλλογος. Προσπαθούμε, η δράση μας είναι να ενημερώσουμε το κοινό, να στηρίξουμε τους ασθενείς μας που έχουν ανάγκη. Έχουμε ψυχολόγο, τον οποίο στέλνουμε και για ψυχολογική στήριξη. Βοηθάμε οικονομικά άπορα άτομα, πάντα σε είδος. Επίσης διοργανώνουμε κάποιες εκδρομές και όποιος θέλει να έρχεται κοντά μας, υπάρχει κοινωνική λειτουργός με τα δικαιώματά τους και έχουμε και ένα έντυπο το οποίο μοιράζουμε και το οποίο αναφέρει τις δράσεις μας και το τι κάνουμε. Ναι. Στα πλαίσια αυτά, ο σύλλογός σας θα διοργανώσει μία εκδήλωση από τις πολλές που διοργανώνετε σαν σύλλογος, ενεργός σύλλογος, στον τόπο μας, την Τετάρτη στις 20 του μηνός. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Μέσα στο σκεπτικό και στους σκοπούς που έχουμε είναι και η ενημέρωση του κοινού. Γι' αυτό διοργανώνουμε την Τετάρτη στις 20 Μαρτίου το απόγευμα στις 6 ώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου, το οποίο, να σας πω για όσους δεν ξέρετε, είναι απέναντι από τα δικαστήρια, το δικαστήριο στη Μυτιλήνη, το πρώην Υπουργείο Αιγαίου, όπως το ξέρει ο κόσμος. Το συνδιοργανώνουμε μαζί με την περιφέρεια μέσω της αντιπεριφερειάρχης κυρίας Καλλιόπης Γόμου Πρωτογεράκη, και θα θέλαμε να έρθετε. Να αναφέρω ποιοι είναι ομιλητές μας. Θα είναι ο κύριος Γρίβας Εστράτιος, ο οποίος είναι γαστρεντερολόγος ή υπατολόγος,
Και η ομιλία του θα είναι για τον καρκίνο του πεπτικού συστήματος. Επίσης θα μιλήσει η κυρία Σπύρου Στέλλα, η οποία είναι ψυχίατρος στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλίνης, με θέμα οικογένεια σε κρίση. Και στο τέλος θα έχουμε ένα βιωματικό από μέλος του συλλόγου μας. Παρακαλούμε να έρθετε όλοι, να ενημερωθείτε και να μην φοβόσαστε το άκουσμα της λέξης καρκίνος. Η σωστή ενημέρωση, η πρόληψη σώζει. Και ο καρκίνος είναι κάτι που είναι μέσα στη ζωή μας πλέον και δεν πρέπει να τον φοβόμαστε, να τον αντιμετωπίζουμε με θάρρος και να τον νικάμε. Και τώρα σειρά έχει η αθλητική ενημέρωση από το Μανώλη Λαγουτάρη. Η 19η διαγωνιστική στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής και στο δημοτικό στάδιο της Μυτιλίνης, ο Ιωλικός υποδέχεται τον Ουραγό και υποδεσμένο εδώ και καιρό Απόλλων Ερέτριας. Είσοδος των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο και το δυτικό τρίο. Ο Ιωλικός παίζει με Κουμπά, Μπουζούρα, Κριτικό, Τάχη, Αβαλιό, Κατσίκη, Τζομπανέλη, Τζόρνταν, Ποτουρίδη, Διαμαντίδη και Τσουβατζίδη. Και στον αντίποδα ο Απόλλων παρατάσσεται με τους Ναυροζίδη, Μπαλόζη, Ζαχάροπ, Σμπυρλίδη, Πετράκη, Καλοχωρίδη, Ευγενίου, Αντζελάη, Σεόλ, Τώρα και Τσίγκα. Διαιτής της αναμέτρησης είναι ο Τζαμουτζαντώνης από την γειτονική μας Χίο. Ο χαιρετισμός των παικτών έχει κόσμο, το δημοτικό στάδιο της Μύνης, ο Ιωλικός, ο οποίος ψάχνει το εισιτήριο για την δεύτερη θέση, εκεί όπου για την ώρα το κατέχει ο Ηλυσιακός. Τρεις αγωνιστικές μετά για το τέλος του πρωταθλήματος. Ο Ηλυσιακός έχει τον ντέρμπι με το Εγάλαιο, ο Ηλυσιακός έχει τρεις τελικούς. Θα παίξει με τους Αγίους Αναργύρους, τον Πανθηραϊκό και την Χαλκίδα. Από αυτά τα παιχνίδια η ομάδα της Μυτιλίνης θέλει οπωσδήποτε βαθμούς και να ελπίζει σε στραβοπάτημα του Ηλυσιακού για να πιάσει τη δεύτερη θέση. Το παιχνίδι ξεκίνησε στα πρώτα λεπτά, στο 7ο λεπτό. Οι παίκτες του Ηλυσιακού αλλάζουν την μπάλα. Θα βγει η σέντρα από τον Κριτικό. Θα γίνει μια κεφαλιά εκεί από τον Κουτουρίδη. Μπάλα έξω. Φάουλ για τον Απόλλωνα. Μέσα στην περιοχή η μπάλα για τον Σεόλ. Θα βγάλει αυτός προς τα έξω. Θα γίνει ένα σουτ. Ο Κουμπάς μαζεύει. Στο 13 η φάση αυτή. Ο Ιωλικός θέλει να μπει στην περιοχή του Απόλλωνα. Εδώ με τον Ποτουρίδη θα κάνει ένα σούτ την μπάλα δίπλα από το δοκάρι. Ξανά ο Ιωλικός στην επίθεση. Γκολ στο 39 από το κόλερ του Διαμαντίδη. Ο Κατσίκης τροφοδότησε τον Ποτουρίδη. Εδώ ο σκορέρ Θέμης Ποτουρίδης το αφιερώνει στην εξέδρα. Από κοντά η πάσα του Κατσίκη στον Ποτουρίδη. Εύκολο έργο για τον επιθετικό του Ιωλικού να στείλει την μπάλα στα δίκια του Ναυροζίδη. Στο 39 ανοίγει το σχόλιο μόνο της Μυτιλίνης. Άργησε κάπως από το ξεκίνημα του αγώνα. Το πετυχαίνει τώρα στο 39. Στη σέντρα οι φιλοξενούμενοι. Μπάλα έξω από την περιοχή. Θα γίνει το λάθος. Θα κλείσουν ωραία επέκταση του Ιωλικού. Η μπάλα θα πάει στον Κατσίκη. Λάθος εκτίμηση του Ναυροζίδη. Από κοντά ο Θέμης Ποτουρίδης. 2-0. Δεύτερο προσωπικό τέρμα για τον επιθετικό του Ιωλικού. Εδώ ο Θέμης Ποτουρίδης. Ήταν λοιπόν το σουτ του Κατσίκη. Λάθος εκτίμηση του Ναυροζίδη εδώ. Δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Τα δυνατό το σουτ του Ιωλικού. Του φεύγει μπάλα. Παίρνει το rebound. Ο Ποτουρίδης τη στέλνει στα δίχτυα. 2-0 να προσθέτει τα πράγματα ο Ιωλικός. Ακόμη μια φορά τον γκολ. Το δεύτερο των Μυτιλινιών. Από τον Ποτουρίδη. Με αυτό το σκορ θα τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Βλέπουμε εδώ τον φωτεινό πίνακα. Μας λέει το σκορ στο πρώτο 45 λεπτό. Στο δεύτερο μισό ένα κόρνερ για τον Ιωλικό. Θα γίνει ένα σουτ. Μπάλα θα πάει από τα πλάγια. Θα γίνει μια σέντρα. Μια κεφαλιά. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Σέντρα κεφαλιά του Κατσίκη. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Από κοντά ο Τσουρβατζίδης τώρα χρειάζεται σκόρερ εδώ. Τσουρβατζίδης 3-0 από τη σέντρα που είδαμε, την κεφαλιά του Κατσίκη, μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, δεν μπορεί εκεί ο αμυντικός. Από κοντά έρχεται ο Τσουρβατζίδης, τη στείλει στα δίχτυα, ακόμη μια φορά τον γκολ, οριζόντιο δοκάρι, εύκολη υπόθεση μετά με το κεφάλι, τη στείλει στα δίχτυα και κάνει το 3-0, ο Ιωλικός κάνει πάρτι στην περιοχή του Απόλλωνα. 70 λεπτό, Τζόρνταν βγάζει προς τα έξω.
μπάλα θα πάει στον Τσουλβατζίδη, από καλή θέση σουτάρει η μπάλα στη συμβολή της οριζόντια δοκού του Ναυροζίδη. Χάνεται μια καλή ευκαιρία να γίνει και το 4-0 εδώ, ωραίο το σουτ του Τσουλβατζίδη. Η μπάλα κραντάζει το δοκάρι. Ο Απόλλων σώζεται από ένα τέταρτο γκολ ακόμη μια φορά, το δυνατό σουτ μέσα από την μεγάλη περιοχή του Τσουλβατζίδη. Η μπάλα σταματάει στην οριζόντια δοκό και απομακρύνεται. 82ο λεπτό. Μπάλα περάσει μέσα στην περιοχή για τον Τσουλβατζίδη. Ναυροζίδης με το πόδι. Καλή στιγμή στις καθυστερήσεις. 2ο λεπτό. Μπάλα θα πάει στον Γιώργο Καπταγιάννη. Έφυγε από την άμυνα. Μπαίνει αυτός. Σταματάει. Κάνει ωραίο κοντρόλ. Πλασάρει ιδανικά. Ο αμυντικός το χρειαζόταν τον γκολ αυτό ο Γιώργος Καπταγιάννης. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Καπταγιάννης είναι αυτός. Πετυχαίνει το 4ο γκολ του Ιωλικού και ανεβάζει το δείκτη στο 4-0. Ακόμα μια φορά. Άψογο τελείωμα. Αμυντική και Ναυροζίδης δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Μπάλα στα δίχτυα. Στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Χιώτης διαιτητής θα σφυρίξει για τελευταία φορά. Ο Ιωλικός θα κερδίσει 4-0. Αρχικά να ευχαριστήσουμε όλους τους ανθρώπους του Ιωλικού για τη φοβερή φιλοξενία που μας παρήχαν. Να ευχηθώ κάθε καλό στην ομάδα του Ιωλικού. Είναι πραγματικά μια πολύ καλή και οργανωμένη ομάδα. Με αξιόλογο προπονητή, αξιόλογο ρόστερ. Θεωρώ και ανθρώπους που την πλαισιώνουν. Και από καρδιάς εύχομαι να πετύχετε τους στόχους σας που νομίζω ότι σήμερα είστε και ένα βήμα πιο κοντά. Να ξεκινήσω κι εγώ δίνοντας συγχαρητήρια αρχικά στους ποδοσφαιριστές μου για την νίκη που πετύχαμε και εν συνεχεία στην ομάδα της Ερέτριας και στον συνάδελφό μου, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που κάνει αυτό το διάστημα. Μια ομάδα που έχει χαθεί ο στόχος της παραμονής εδώ και πολύ καιρό να βρίσκει κίνητρο και να είναι ανταγωνιστική σε όλα τα παιχνίδια. Και εύχομαι από καρδιάς να πετύχουν τους στόχους τους στο θεσμό του κυπέλου και να βγουν κυπελούχοι στην ΕΠΣ που αγωνίζονται. Περνώντας το παιχνίδι, αν και το σχεδιαγράφησε πολύ καλά ο συνάδελφος, είχαμε πολύ υπομονή στο παιχνίδι μας, πολύ ρυθμό στο παιχνίδι μας. Άργησε να έρθει το πρώτο γκολ βάσει ευκαιριών, αλλά με το που καταφέραμε να ανοίξουμε το σκορ, γίναν τα πράγματα πιο εύκολα. Πολλά συγχαρητήρια ξαναδίνω στους ποδοσφαιριστές μου, γιατί ακολούθησαν πλήρως τις εντολές και ξέροντας ότι η ομάδα της Ερέτριας αγωνίζεται ακριβώς με αυτόν τον τρόπο στο μισό γήπεδο και προσπαθεί να βγει στις κόντρες, καταφέραμε να ελέγξουμε και τους παίχτες, τους ακραίους επιθετικούς της ομάδας της Ερέτριας, έτσι ώστε να μην μπορέσουν σε κάποια μετάβαση να προηγηθούν, και φυσικά με την υπομονή που δείξαμε να καταφέρουμε να σκοράρουμε τα δύο πρώτα γκολ που ανοίξανε το παιχνίδι. Ήρθαμε εδώ πέρα, προσπαθήσαμε όσο γίνεται να είμαστε ανταγωνιστικοί. Θεωρώ ότι η ποιότητα κάποιων παιχτών εδώ πέρα, καθώς και η απειρία που έχουμε εμείς, γιατί το Δεκέμβρη αποδυναμωθήκαμε αρκετά, έφερε αυτά τα δύο γρήγορα γκολ. Θεωρώ πως με το στραβό αποτέλεσμα του Ηλυσιακού βρισκόμαστε άλλο ένα βήμα πιο κοντά στο στόχο. Και από εδώ και πέρα έχουμε μπροστά μας τρεις τελικούς, τους οποίους πιστεύω πως αν τους κερδίσουμε, πιστεύω θα πετύχουμε και το στόχο μας. Όσον αφορά τα γκολ, θέλω να τα αφιερώσω στον αδερφό μου, ο οποίος είναι ο μεγάλος άτυχος της χρονιάς, και του εύχομαι να γυρίσει σύντομα κοντά μας και πιο δυνατός. Συνοπτικά τα αποτελέσματα της ΓΑΜΑ Εθνικής της 19ης αγωνιστικής. Αιωλικός Απόλλων 4-0, Ηλυσιακός Άγιος Ηρώδιος 0-0, αποτέλεσμα που ευνοεί την ομάδα της Μυδίνης για τη δεύτερη θέση. Θύελλα Καμαρίου Καλλιθέα 0-0, Χαραβιακός Πανθηραϊκός 1-2, Εγάλεο Κόρινθος 3-2, στη Football Link από την νέα περίοδο η ομάδα του City. Χαλκίδα Άγια Ανάργυρη 0-1, Εγάλο 47, Ηλυσιακός 35, Αιωλικός 34, Πανθηραϊκός 30, πιο κάτω Άγια Ανάργυρη 28, Άγιος Ηρώδιος 27, Θύελλα Καμαρίου 22. Στους 20 βαθμούς Χαραβιακός Καλλιθέα, Χαλκίδα 19, Κόρινθος 17, Ουραγός Απόλλων Ερέτριας με 6 βαθμούς. Παίρναμε στα τοπικά πρωταθλήματα στη δεύτερη φάση και στα play-off για τον τίτλο, όπου το ντέρμπι Διαγόρας Αιγαίρα δεν ανέδειξε νικητή στην Αγία Παρασκευή, 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα στον Μεσότοπο η τοπική ομάδα έμενε στο 1-1 με τον Αετό. Ακόμη ο Ατρόμητος Ανεμότιας νίκησε τον Ανδρονικά 2-0 στην Μόρια, ενώ
ο Όλυμπος συνέτρεψε στην Αγιάσο 4-0 τον Αρίωνα Μύθυμνας. Στη βαθμολογία ο Όλυμπος έχει 22 βαθμούς, Ανακαίνιση Γέρας 16, Αετός Διαγόρας 15, Ατρόμητος 13, Μεσότοπος 10, Ανδρονικάς 7, Ουραγός ο Αρίων Μύθυμνας με 2 βαθμούς. Στα play-out βήμα παραμονής για τον Παλαισβιακό, ο οποίος κέρδισε με το χαρταστικό 5-3 στην Θερμή τον Έγειρο, ενώ ο Οδυσσίας Ελίτης νίκησε κατά κράτος 4-0 τον Απόλλωνα Δαφείων στην Καλονή. Ακόμη ο Αλκιβιάδης πήρε χρυσό βαθμό στον Παπάδο μένοντας το 1-1 με τον Αρένα Παλαιοκήπου. Με το ίδιο σκορ τελείωσε η αναμέτρηση στον Πολυχνήτο ανάμεσα στην ομώνυμη ομάδα και στην προοδευτική. Στην βαθμολογία ο Αιγαίος που έχει ρεπό έχει 18 βαθμούς, Οδυσσίας Ελίτης 17, Απόλλων 15, Αρίων Παλαιοκήπου 14. Αυτές οι ομάδες είναι πολύ κοντά στην παραμονή τους. Προοδευτική 10 μαζί με τον Παλαισβιακό παλεύουν για την παραμονή. Πολυχνήτος 8, Έγκυρος και Αλκιβιάδης πιο χαμηλά με 6 βαθμούς. Τέλος, στη Β' τοπική κατηγορία και την 23η αγωνιστική, μεγάλος νικητής στο ντέρμπι των Λουτρών, ο Ορφέας Κεραμιών, ο οποίος νίκησε τον Κεραυνό με 3-1 και αγκαλιάζει τον τίτλο. Νίκησε και ο Εμάς Φίλιας 2-0 στη στύψη των Καραβαγγέλη, ενώ η Άναξος επιβλήθηκε στην Πέτρα 3-0 του Έφηβου. Με το ίδιο σκόρ νίκησε στο Μεσότοπο ο Μακαρίας τον Αστέρα Ιππίου, εκτός έδρας 0-1 νίκησε ο Αστέρας Τρίκης τον Παπανικολή. Στην βαθμολογία, Ορφέας 63, Φίλια 55, Κεραυνός 49, Βασιλικά πιο κάτω με 40 βαθμούς. Ο Αστέρας νίκησε και 39, ο Αχιλλέας 38, Άναξος 37, Γερμανός Καραβαγγέλης 31, Ταξιάρχης 30. Ορφέας Άντισας 23, Παπανικολής Μακαρέας από 18, Έφηβος 17, ο Αστέρας Ιππίου έχει 8 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Μυτιλήνης ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που για μία ακόμη φορά ήσασταν εδώ μαζί μας. Να είστε όλοι καλά.